όταν πριν από 2 χρόνια, δηλαδή στο ξεκίνημα της πανδημίας, ξεκίνησα την ιστορία αυτή που ονομάζεται Τσίπας Radio, δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι θα φτάναμε σε μια στιγμή που η στιγμή αυτή είναι σημερινή, να φιλοξενούμε πρόσωπα μεγέθη τύπου Αργύρη Παπαργυρόπουλου. Κύριε Παπαργυρόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηλία μου, καλησπέρα. Καλές επιτυχίες να έχεις. Και όλα σου πηγαίνουν δεξιά. Σε κάθε, σας ευχαριστώ καταρχάς και να πω το εξής. Σε κάθε κουβέντα που έχω με παράγοντες της νύχτας και όταν η κουβέντα αυτή πηγαίνει στο όνομά σας, Αργύρης Παπαργυρόπουλος, όλοι σας αποκαλούν, σας χαρακτηρίζουν ο δάσκαλος. Εσείς νιώθετε ότι ήσασταν δάσκαλος για πάρα πολλά χρόνια στη δουλειά αυτή ή ότι απλώς κάνατε μια δουλειά και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία? Κοίταξε ρε Ηλία, είναι πολλά τα χρόνια τώρα. Ναι. Βάλω το πρώτο μαγαζί που μπερδεύτηκα, που άνοιξα μαγαζί, ήταν το 65. Ναι. Δηλαδή, βάλω από εκεί και πέρα, από το 75 ας πούμε, πήγα στα μαγαζιά που είχαν φίρμες μέσα, ονόματα, όλα τα μαγαζιά που άνοιξα. Ναι. 3, 4, 5 μαγαζιά έχω ανοίξει έτσι, που δούλευα με φίρμες. Και τα λέμε φίρμες από την εποχή ακόμα του Χρυστάκη, της Πολυπάνω, την Άζελα Γκρέκα, όλα αυτά παλιά ονόματα που ήταν μέσα. Και τώρα φτάσαμε στο σήμερα και ακόμα δεν θέλω να τα καταλήψω, ξέρω εγώ. Θα πάμε και σε αυτό, θα πάμε και σε αυτό. Εγώ, βλέποντας σήμερα την μεγάλη σας πορεία, πώς αξιολογείτε τον εαυτό σας, καλό ή κακό δάσκαλο? Κοίταξε, έχω κάνει πολλά λάθη στη ζωή μου και κάνω λάθη, οπότε δεν θα ήθελα να με λες, να με λένε δάσκαλο. Δάσκαλος δεν είμαι, ας πούμε, γιατί είναι βαριά κουβέντα να γίνεις δάσκαλος, αλλά ένας έμπειρος που όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πριν ξεκινήσω και στην Ελλάδα, ναι, σε δύσκολες παλιές εποχές, είχα γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο, είχα εμπειρίες από το εξωτερικό, έβλεπα που πάει το κλίμα, ναι, και ήρθα λιγάκι έμπειρος εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα γύρισα, παρόλο μικρός, ναι, όλα αυτά τα χρησιμοποίησα. Τώρα εάν αυτό το όνομα του Παπαργυρόπουλος συζητιέται, δεν είμαι, ξέρεις, κανένα ταλέντο ιδιαίτερο ή να έχω κανένα ιδιαίτερο προσόν. Η δουλειά όλη είναι, διότι έκανα μια δουλειά. Ο άλλος μπορεί να εφοπλιστείς, να μπακάλισε, να πουλάει κάλβουνα. Διάφορες δουλειές. Η δικιά μου η δουλειά ήταν με επώνυμους ανθρώπους, με φίρμες. Και αυτό, ξέρεις, μου έδωσε και εμένα μια όθηση και έτσι με γνώρισε και ο κόσμος αυτή. Κύριε Αργύρη, εγώ θα συνεχίσω να σας αποκαλώ δάσκαλο και όλοι καταλαβαίνουν ότι βγήκαν πολλοί μαθητές από τη σχολή του Αργύρη Παπαργυρόπουλου. Οι μαθητές αυτοί βγήκαν τα περισσότερα μαγαζιά και σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό που πήγα βρήκα παιδιά δικά που δουλεύανε στα μαγαζιά μου, οι οποίοι έχουν προκόψει, έχουν πάει καλά τέλος πάντων, γιατί είναι πολλά τα χρόνια, φίλε. Και όταν λέμε μαθητές εννοούμε όλων των κατηγοριών, δηλαδή και από τραγουδιστές μέχρι σερβιτόροι κτλ. Τα μαγαζιά μου είναι μπαρ, καμπαρέ, ναι, εστιατόρια, night club, δισκοτέκ παλιά, κέντρα διασκέδασης, όλη την γκάμα την έχω περάσει. Αυτή δεν έχω δηλαδή ξέρεση. Ό,τι είναι με διασκέδαση, διασκέδαση. Είμαι μέσα. Οι μαθητές αυτοί, κύριε Αργύρη, σας θυμούνται, σας παίρνουν κάποιο τηλέφωνο ή κάποιοι ξέχασαν από πού ξεκίνησαν? Διότι έχουμε δει και σε πολλά άλλα παραδείγματα ότι πολλοί ξεκινάνε πολύ όταν στη διάρκεια φτιάχνονται, μετά ξεχνάνε από πού ξεκίνησαν. Κοίταξε, δεν έχω τέτοια απέτηση να με θυμώνται όλα τα παιδιά τώρα, γιατί είναι πολλοί και εγώ δεν θυμάμαι ποιοι ήταν, είναι πάρα πολλοί αυτοί. Ναι. Από αυτούς που... και δεν έχω παράπονα, ας πούμε, με συναντάνε κύριε Αργύρη και κύριε Αργύρη και τα καλύτερα δεν έχω. Εκεί που μου κακοφαίνεται λίγο, ξέρεις, είναι με τους καλλιτέχνες. Ναι. Οι οποίοι άλλοι ήρθαν από τα χωριά, άλλοι από τους μαχαλάδες εδώ της γειτονιάς. Ακριβώς. Και γενικά παλιότερα ήταν και πιο αμόρφωτα τα παιδιά, αν θέλεις, απλώς είχαν ένα χάρισμα να είναι τραγουδιστές. Ναι. Και μέσα στους χώρους τους δικούς μας, το οποίο όσα λεφτά εγώ έβγαλα, τα επένδυσα στους χώρους αυτούς. Ναι.
δεν μου μείνανε τίποτα. Προσπαθούσα να έχω ένα, τα τέσσερα ντουβάρια να τα κάνω όμορφα, να περνάει καλά ο άλλος. Ναι. Αυτά τα παιδιά όμως, ξέρεις, μεγαλώνουν, γίνονται μεγάλες φίρμες. Όχι να σεβαστούν τον Αργύρη τον Παπαγκυρόπουλο. Να πούνε από πού ξεκινήσανε. Όλους αν τους ακούσει σε κάποια συνεντεύξεις, μιλάνε για το Μέγαρο Μουσικής, ναι, για το Ηρώδιο, για τους μεγάλους συναδέρφους. Κανένας υπαγάσινες. Δεν λέει, εμείς ξεκινήσαμε σαν ένα μαγαζί, όχι στον Παπαγκυρόπουλο, στο Μιχαηλίδη, του Καλογράνη, του Μενιδιάτη. Ναι. Όλα αυτά τα μαγαζιά τα παλιά που ήταν. Και ευχαριστούμε τους χώρους αυτούς που μας αναδείξανε. Βέβαια δεν μας κάνει και μια χάρη, γιατί δουλέψανε για μας να πάρουμε λεφτά, να τους δώσουμε λεφτά. Δεν έχουν καμιά υποχρέωση. Απλώς ηθική υποχρέωση είναι να πούνε, ξέρεις, εμείς που γίναμε μεγάλη κετρανή. Κάποιος ξόδεψε λεφτά τότε για μας. Σίγουρα. Βοήθησε την εμφάνισή μας με καλά μηχανήματα, με το φωτισμό, που δεν έχουμε να μείνει πίσω, τουλάχιστον στα δικά μου τα χρόνια, να προχώρησε τόσο πολύ αυτό το επάγγελμα, που δεν έχω τίποτα να ζηλέψουμε από τα μεγάλα κέντρα του εξωτερικού. Έτσι. Ναι. Κύριε Αργύρη, πριν πάμε σε αυτό, μιας και μιλήσαμε για μαθητές, για τραγουδιστές οι οποίοι ξεκίνησαν από τα μαγαζιά τα δικά σας, εγώ δηλαδή ως παρατηρητής τρίτος, ξένος και με εσάς και με τους τραγουδιστές, θα περίμενα σχεδόν, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι τραγουδιστές, σημερινά ονόματα μεγάλα, να έχουν έρθει όλοι να παρελάσουν για μια βόλτα από το Άργης Club στην Ιζυμοπούλου 9, στη Γλυφάδα, στο πρώτο όροφο, για να σου δείξουν ότι, Αργύρη, δεν ξεχνάμε, εδώ είμαστε, ήρθαμε κι εμείς μια βόλτα στο στέκι σου. Αυτό δηλαδή που έκανε ο Κιάμος. Ηλία, με συγκινείς λιγάκι, φίλε, γιατί εντάξει, εγώ δεν θα εκφράσω παράπονο, αλλά αφού το πιάνεις και ειλικρινά δεν το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Ναι. Το λες μόνος σου, ευχαριστώ που το λες, αλλά δεν πειράζει, ξέρεις, έχουν όλα τα παιδιά υποχρεώσεις, έχουν τα δικά τους, ίσως τις ημέρες που ανοίγω και εγώ να δουλεύουνε. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω, έτσι. Εγώ όμως έχω φωτογραφίες μέσα δικές τους στο μαγαζί, από παλιότερα μαγαζιά που είχα. Έχω γεμίσει τα ντουβάρια φωτογραφίες καλλιτεχνών μέσα, άλλες παρέα τους που είμαι, άλλες μεταξύ τους. Και τέλος πάντων, νωρίς είναι ακόμα, μας έκλεισε και πάρα πολύ αυτός ο κορονοϊός. Πιστεύω θα περάσουν κάποια παιδιά από εκεί. Όμως οι πελάτες οι παλιοί δεν με ξεχάσαν, έτσι. Και με αγαπάνε και μου κάνει εντύπωση που περνάνε, γιατί είναι ένα μικρό μαγαζί, τέλος πάντων, έτσι. Το έχω μοντάρει σε στυλ να έχει και φαγητό μέσα, να μπαίνουν νωρίς, να μην χρειάζεται να πιω, να τρώνε και να έρχονται μετά. Κύριε Αργύρη, τι ώρα ξεκινάει το θέαμα, δηλαδή στο μαγαζί σας? Κοίταξε, εμείς 10 η ώρα ανοίγω το μαγαζί. Μπορεί να έρθουν να φάνε και η μουσική 10 και μισή. Είναι αυτό και ένα δείγμα ότι πλέον η νύχτα έχει αλλάξει και θυμίζει λίγο την παλιά νύχτα με το αυτό φαγητό, είναι, το νωρίς. Είναι παλιό στυλ. Έτσι, παλιά δουλεύαμε στην Αθηναία, στο Κολωνάκι που είχα. Ανοίγαμε 11 η ώρα, 10 και μισή. Έτρωγε ο κόσμος. Τότε είχαμε δύο ορχήστρες μέσα. Ναι. Δηλαδή είχαμε τη μοντέρνα ορχήστρα, η οποία ξεκίναγε κατά τις 11 η ώρα μέχρι τη μία. Ναι. Τελείωνε αυτή η ορχήστρα, έφευγε και παίρνανε το λαϊκό το πρόγραμμα. Η φίρμα τότε έβγαινε, ας πούμε, 2 η ώρα, 2.30 η μεγάλη φίρμα, και πηγαίνα μέχρι τις 7-8 το πρωί. Άλλες εποχές, άλλα γούστα τότε, διαφορετική η ζωή. Βέβαια, πάντως οι κύκλοι ναι μεν ανοίγουν, ναι μεν κλείνουν, αλλά κάνουν και επιστροφές. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω και με μια κουβέντα πρόσφατη που είχα με τον Θανάση του Παπαγεωργίου, μου είπε ότι γιατί να ανοίξω το Fever, Ηλία, μου λέει. Δεν βγαίνουν, λέει, τα λεφτά που βγάζαμε τότε, πολλά τα έξοδα. Προτιμώ να μείνω στο Λίντο, μικρό, διαχειρίσιμο, πιο εύκολα, και ό,τι κάνω. Κοίταξε, Ηλία, θα σου πω ειλικρινά, ναι, έχω με όλους τους παλιούς, με ανθρώπους που είχαν τα παλιά μαγαζιά στην Πλάκα και με, γιατί ήμουνα και πρόεδρος πολλά χρόνια στο Σύλλογο Πανελλήνιο, είχε γίνει ομοσπονδία δικιά μας στα κέντρα διασκέδασης. Ναι. Και σε όλους τους ανθρώπους. Από τη δουλειά αυτή, ειλικρινά, δεν έχει φύγει κανείς με λεφτά. Κανένας, φύγανε όλοι οι άνθρωποι στην ψάθα. Ναι. Και συνεχίζει και τώρα.
Και σίγουρο είναι αυτό που λες, ότι κανένα μαγαζί πια δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδά του με δύο φορές την εβδομάδα. Και τα έξοδα έτσι όπως έχουμε πάει και οι απαιτήσεις είναι αδύνατον. Απλώς είναι μια αρρώστια, μας έμεινε αυτή η δουλειά, την αγαπήσαμε όσοι την αγαπήσαμε. Και τα νέα τα παιδιά τώρα που έρχονται από πίσω κάνουν πολύ καλή δουλειά. Ναι. Και πιο μορφωμένα παιδιά. Ξεχωρίζετε κύριε Αργύρη, κάποια ομάδα έτσι από τη νέα γενιά? Λένε ότι καλή ομάδα με μέλλον είναι αυτή που είναι πίσω από το φέρι, η ομάδα του Ρωμαίο. Κοίταξε να δεις τώρα, δεν μπορώ να ξεχωρίσω ακριβώς. Υπάρχουν καλλιτέχνες και αυτά τα παιδιά τα νέα έχουν και καλές φωνές. Είναι και καλοί τραγουδιστές, ναι. Είναι και πιο έτσι μορφωμένα παιδιά. Είναι οι συνθήκες της ζωής τέτοιες σκληρές όμως τώρα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, τα ήθη, τα έθιμα. Σίγουρα. Τα οποία δεν είναι όπως ήταν οι παλιές εποχές. Τις λέμε καλές. Αυτοί που βγαίνουν σήμερα που είναι νέοι θα λένε για τούτη την εποχή ότι είναι καλή. Ναι, όπως... Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη δουλειά μας επάνω. Ερώτηση αλλά... κρίσεως. Αν σήμερα είχατε κάποιο μεγάλο μαγαζί, κάποιο μεγάλο χώρο και είχατε τρεις επιλογές, δηλαδή να βάλετε το Ρέμο, το Βέρτι ή τον Αργυρό, ποιο θα επιλέγατε? Κοίταξε, είναι και ο Ρέμος είναι ο αρχηγός αυτή τη στιγμή. Είναι ένα έξυπνο παιδί. Ναι. Είναι καλός τραγουδιστής και αυτός και νομίζω ότι είναι ο πιο αποδοτικός, ο πιο εμπορικός τραγουδιστής. Ωραία, αλλά και ο Βέρτης και ο Αργυρός, ένα νέο παιδί, ομορφόπαιδα, καλή τραγουδιστέ. Ναι. Και ο Οικονομόπουλος, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ ωραίος τραγουδιστής. Όλα αυτά τα νέα τα παιδιά έχουν μέλλον. Απλώς δεν βγαίνουν τα τραγούδια εκείνα που έβγαζε ο Στέλιος ο Καζαντζίδης την εποχή εκείνη και τα ακούγαμε τα δισκογραφικές εταιρείες. Είναι διαφορετικά τα πράγματα τώρα. Σίγουρα. Τώρα είναι από το διαδίκτυο. Από... Ναι, ήταν άλλες εποχές τότε της ξενιτιάς που φεύγανε την πατρίδα. Τα τραγούδια τέτοια ήταν διαφορετικά. Τώρα τα παιδιά αυτά δεν έχουν περιθώρια να πούνε καλά τραγούδια, καλά τα λέω εγώ και τα σημερινά καλά. Να πούνε τραγούδια αυτά που λέγανε τότε. Ναι. Τα ζεμπέκικα βλέπεις ότι σιγά σιγά φύγανε από την αγορά τα δημοτικά. Φύγανε. Παλιά στην Ομόνια εκεί στο κέντρο είχε 10 κλαρινάδικα να τα πούμε έτσι. Ναι. Έφυγε από τη μέση ο κλαρινάδικο. Τώρα θα φύγουν και τα λαϊκά τα μαγαζιά όλα. Έχουν πάει σε live clubbing, δηλαδή είναι ένα πάντρεμα του club με τον μπουζούκι. Μπράβο. Αυτό βλέπω. Φεύγει αυτή η δουλειά. Δηλαδή θα καταργηθούν και τα λαϊκά μαγαζιά και θα γίνουν κάποια μοντέρνα. Άλλο πράγμα. Άλλη μόδα, έτσι. Ναι. Άλλη μόδα. Αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν οι μόδες. Δεν φταίνει οι τραγουδιστές. Είναι. Ακολουθάνε. Μήπως φταίνε, κύριε Αργύρη, και οι τραγουδιστές? Δηλαδή βλέπουν ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι ζόρικα, δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν, αλλά αυτοί συνεχίζουν. Και έχουν τις απαιτήσεις του παρελθόντος. Όχι, όλοι κάποιοι. Δεν πρέπει για αυτοί να βάλουν νερό στο κρασί τους. Δηλαδή να βοηθήσουν τον επιχειρηματία, την επιχείρηση να βγει, να πληρώσει και να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της. Εγώ θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα τα μεγάλα τα ονόματα πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους. Ναι, εντάξει. Εγώ νομίζω ότι με δύο φορές την εβδομάδα τώρα. Δεν βγαίνουν. Τι νερό να βάλει στο κρασί. Και όταν λέμε δύο φορές την εβδομάδα. Μιλάμε για 30 μέρες το πολύ το χρόνο. Άντε να κάνω και άλλα 30 μεροκάματα, αρπαχτές. Τα λένε συναυλίες, ναι. Αρπαχτές τις λέω εγώ. Ναι. Να μαζέψουν πόσα. 60 μεροκάματα, 70. Κύριε Αργύρη, σε αυτό που λέτε... Ήστε να διαπαιτήσεις μιας φύρμας. Ναι. Πρέπει να είσαι λιγάκι συνιέ, να είσαι με το καλό το αυτοκίνητο, σε ένα καλό σπίτι, να βγαίνεις έξω... Να είσαι και λίγο λάρτ. Ναι. Οπότε δεν έχουν περιθώρια. Δηλαδή δεν μένουν λεφτά. Ούτε στους τραγουδιστές. Και οι παλιοί τραγουδιστές, ναι, δεν είχαν λεφτά. Δουλεύανε 6 μέρες την εβδομάδα. Ήταν διαφορετικά. Τώρα ίσως παίρνουν κάποια λεφτά περισσότερα. Αλλά
ούτε τα μαγαζιά βγαίνουν. Κύριε, ούτε και οι τραγουδιστές τώρα. Θα σας διαβάσω αλλά τώρα. Η ζημιά, ναι, όπως και να έχει, λίγα πολλά θα τα πάρει ο καλλιτέχνης. Εκείνος που παθαίνει τη ζημιά είναι αυτός που έχει το μαγαζί, το χώρο. Μου είπε το μεσημέρι ένας φίλος, ο οποίος έχει περάσει από την σχολή του Μπάμπη του Λαζαρίδη και του Γιώργου του Αναγνωστόπουλου, το εξής. Πες το, λέει, και στον αρχηγό του Παπαργυρόπουλο, αν συμφωνεί με αυτό που θα σου πω, ένα νυχτερινό κέντρο, λέει, σήμερα θα κάνει με δήμερα 40 μέρες σεζόν. Αν κάνει με 25.000 ευρώ μέσω τζίρο, φτάνουμε στο 1 εκατομμύριο το χρόνο. Όσο κάνει, μου λέει, μια μικρή βιομηχανία του δικού μας κλάδου το μήνα. Αυτός έχει εστιατόρια. Ή όσο κάνει ένα μέτριο σουβλατζίδικο. Τι να πληρώσουν οι άνθρωποι σε 40 μέρες. Οπότε συμφωνεί. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Το λέω με διαφορετικά λόγια. Ακριβώς. Αλλά αυτό ακριβώς είναι. Όταν σου λέω ότι δεν υπάρχει και τα παλιά χρόνια οι επιχειρηματίες, οι ταραβεριτζίδες όπως το λέγαμε παλιά. Λέγονταν ταραβεριτζίδες. Μετά γίνανε επιχειρηματίες, τέλος πάντων. Δεν έμεινε ποτέ λεφτά από αυτή τη δουλειά. Είναι ανεμομαζέματα, διαολοσκορπίσματα που λέει η παροιμία. Είπατε δεν για... είχε αυτή, ναι, η δουλειά έτσι να είναι μια επιχείρηση, ένα εργοστάσιο, μια βιοτεχνία που τα βάζεις κάτω με τους λογιστές σου. Εμείς είμαστε πιο επιπόλαιοι, πιο, ναι, διαφορετικά μαθημένοι. Δεν ξέρω πώς θα κάναμε, πώς θα φτιάξαμε. Πάντως η ουσία είναι ότι στο τέλος μείνανε όλοι τα πήγε ψύχρεμοι. Κύριε Αργύρη, τα λέτε με επιχειρηματίες της τότε δικά σας γενιάς ή έχετε ξεκόψει από όλους? Έχουν πεθάνει περισσότερο. Ναι. Αλλά και όλα αυτά τα νέα τα παιδιά τώρα που είναι τα νέα και εντάξει πιο μικρή από μένα. Ξεχωρίζετε κάποιον τώρα από τη νέα γενιά? Όσοι από αυτούς έχουν τα μαγαζιά, έχουμε όλους, μιλάω. Τους αγαπάω όλους και, ναι, έχουμε καλή σχέση ειλικρινά με τα πέρα. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, ποιος θα πάρει τον ένα καλλιτέχνη, ποιος θα πάρει τον άλλο, ποιος θα κάνει το καλύτερο μαγαζί. Είναι εύλογο αυτό το πράγμα, αλλά εγώ έχω πολύ καλές σχέσεις με όλους. Μιλάμε, δηλαδή... Τον Περτάκη και τον Κώστα, τον ξεχωρίζετε? Ποιο, ναι? Τον Περτάκη και τον Κώστα. Ο Περτάκης, κοίταξε, είναι ένα νέο παιδί, πιο νέος. Έχει χρόνια τώρα στη δουλειά. Ξεκίνησε και αυτός από ένα μαγαζάκι εδώ στην Άνω Γλυπάδα. Ναι. Και πάει πολύ καλά. Είναι στο πνεύμα της εποχής. Ναι. Μπορεί και μιλάει με τους καλλιτέχνες, τους σημερινούς καλλιτέχνες. Είναι πιο κοντά στην ηλικία. Ναι. Βρίσκονται καλύτερα. Εμένα η επικοινωνία τώρα είναι λιγάκι πιο δύσκολη με αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, όταν μάθουμε με κάποιους παλιούς, άλλοι ήταν διάλυτες που λέγανε τώρα, αλλιώς συνολογιόμαστε. Σίγουρα. Ο Κώστας είναι ένα καταξιωμένο παιδί, καλό παιδί και είναι και έξυπνος επιχειρηματίας, ναι, και είναι πολύ καλός επιχειρηματίας. Το πάει καλά, έτσι, από ό,τι δείχνει η πορεία. Πάει καλά, πάει καλά. Έχει 2-3 φίρμες σημερινές, κάνει καλές δουλειές, έξυπνες κινήσεις. Εύχομαι να πάει καλύτερα από εμάς όλους οικονομικά και να του μείνουμε και λεφτά, δεν ξέρω. Πολύ φοβάμαι σε αυτή τη δουλειά. Τέλος πάντων. Να μην σας κουράσω, θέλω να κλείσω την κουβέντα. Δεν με κουράζεις καλά, είναι τόσο ωραία η συζήτηση. Ωραία κουβέντα, έτσι. Είναι... Σας παίρνουν, κύριε Αργύρη, τηλέφωνα επιχειρηματίες τωρινοί, οι οποίοι θέλουν να έχουν πορεία στο χώρο. Οπότε σκέφτονται να πάρουμε τον παλιό, τον Παπαργυρόπουλο, που ξέρει τα μυστικά από πιο πριν από εμάς και με επιτυχία, ώστε να σας συμβουλεύονται στο πώς θα κινηθούν στο μέλλον. Υπάρχουν τέτοιοι παίχτες σήμερα στη νύχτα? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να έχουν τώρα ένα παλιό, γιατί οι εποχές αλλάξανε. Αυτός μπορεί και χειρίζεται καλά το κινητό του τηλέφωνο, που ξέρει το Instagram, ξέρει το Facebook, ξέρει όλα αυτά μέσα. Η δουλειά έχει πάει εκεί πλέον. Ναι. Τότε παλιά δουλεύαμε προσκλήσεις, δουλεύαμε τις αφήσεις, τις αφισοκολλήσεις. Άλλη διαφήμιση. Τώρα είναι άλλο το σκηνικό. Οπότε νομίζω ότι η ζημιά θα είναι να έχεις ένα παλιό να σου δίνει συμβουλές από ένα νέο παιδί που ο οποίος έχει έτσι open mind το μυαλό του, ναι, και μπορεί να τα δει καλύτερα. Δεν χρειάζεται να έχω ένα Παπαργυρόπουλο. Ζημιά είναι τώρα, γιατί ο Παπαργυρόπουλος είναι μια άλλη εποχή. Θυμάται το Κιμπάρι, το Μόρτι, ναι, το Αλάνι το καλό, και στην εποχή μας τώρα
Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν τέτοιες. Υπάρχουν βράδια που σας κάνει κέφι να σηκωθείτε από το κρεβάτι, από το καναπέ και να πείτε πάνω εδώ την τάδε φίρμα ή όχι? Δεν σας εξητάρει τίποτα και κανένας? Κοίταξε Ηλία, εγώ ήμουνα ένας άνθρωπος ο οποίος έχω ζήσει και στο χωριό, ναι. Είχα και βιώματα και από δημοτικά και μ' αρέσουν και τα πανηγύρια πολλά. Έχω κάνει στο εξωτερικό. Μ' αρέσει jazz πολύ, μ' αρέσει rock. Ναι. Δεν ξέρω σε ποια να πρωτοπάω μουσική, δηλαδή δεν ήμουνα σε ένα χώρο μέσα. Είχα παλιά κλαμπ, δισκοτέκ, δηλαδή είμαι σε όλα τα είδη. Είναι, πού είναι η καλή παρέα, πού γίνεται καλή συντροφικότητα. Ναι. Και θέλω να πηγαίνω σε όλα, δηλαδή δεν, μακάρι να με βοηθήσει ο Θεός κάποια μέρα σε κάποιο μαγαζί που να είμαι μέσα, να με πάρει εκεί να τελειώσω, γιατί τώρα τόσα χρόνια σε αυτά τα μαγαζιά δεν θέλω να κάτσω στο σπίτι και να μαραζώσω. Ναι. Θέλω να είμαι μέσα στον χώρο. Είπαμε για... Διάλεξα αυτό το χώρο εκεί και πράγματι έρχονται και παλιοί φίλοι μέσα. Ναι. Και περνάμε καλά και έχω δύο νέα παιδιά τώρα που έβαλα και την Κωνσταντίνα. Που είναι, ξέρεις, μια διαχρονική, διαχρονική αξία. Ναι, κρατήθηκε, ναι, σε ένα ύψος. Και να σου πω και τώρα που την άκουγα την Κωνσταντίνα, έχει μεστώσει η φωνή της, είναι καλύτερη. Μπορώ να πω από τότε που ξεκίνησε. Ναι. Γιατί μαζί ξεκίνησα, ας πούμε, σε χώρους δικούς μου και τη θυμάμαι καλά. Και έχω φτιάξει ένα χώρο τώρα, λιγάκι μικρό μαγαζί, μικρό, παίρνει κανένα εκατοστή άτομα μέσα. Γίνεται μια ατμόσφαιρα φιλική μεταξύ μας. Έχω βάλει το φαγητό να μην χρειάζεται να πάνε να φάνε αλλού, να έρθουν να τρώνε. Γίνεται μια ωραία ατμόσφαιρα. Παλιά τραγούδια. Και καινούργια τραγούδια, γιατί είναι για αξιόλογα καινούργια τραγούδια και τα θέλει ο κόσμος να αγαπάει. Υπάρχουν πελάτες που έρχονται, που ερχόντουσαν στα παλιότερα μαγαζιά και ναι, τώρα ναι, που πολύ, βλέπουν πολύ. Παπαργυρόπουλο πάλι είναι εκεί πέρα. Ωραία φίλε, και να σου πω έτσι να γελάσεις και λιγά, και όταν πήγα εδώ στη Βάρη να κάνω το εμβόλιο, ναι. Με τα κανιά κοσαριά γερόντια από εκεί απ' έξω με τις γυναίκες με έτσι, ναι. Μιλάμε τώρα για... Θέλω να βοήθεια να σηκωθούν και μόλις με είδανε. Άρε Παπαργυρόπουλε μου λέει, τότε με τον Κόκοτα στο μαγαζί και τότε με τον Πουλόπουλο και τότε με τον Βοσκόπουλο και τότε. Δηλαδή και μεγάλοι έρχονται σε μένα, αλλά μόλις με δούνε, ναι. Πάει το μυαλό τους, ξέρεις, και πίσω. Στα παλιά, ναι. Και τα νέα τα παιδιά νομίζω ότι και με αγαπάνε, με σέβονται. Σίγουρα. Δεν έχω δώσει κι εγώ δικαιώματα, ξέρεις. Δεν ήμουνα υπερόπτης, δεν ήμουνα ποτέ έτσι. Δεν είχα μια μεγαλομανία, ένα παιδί απλό ήμουνα που... Το δείξω κι όμως με την πρόσφατη επίσκεψη στο μαγαζί, το Άργης Κλαμπ. Ότι δεν ξεχνάει και είναι εκεί πέρα. Μου. Ο Πάνος, εντάξει, είναι... Αδερφός, έτσι. Πιστεύω πολλοί θα περάσουν έστω από περιέργεια από εκεί αυτοί που μπορούν και να με δούνε, αλλά και να μην έρθουν πάλι δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν έχω εγώ επειδή... καμιά κακία. Ξέρω, θα το θυμηθούν σε κάποια στιγμή να έρθουν. Πριν που σας έκανα την ερώτηση για τους νέους παίχτες, αν σας συμβουλεύονται, το ρώτησα με την έννοια ότι είστε παλιός δάσκαλος, άρα έχετε διορατικό μάτι. Είχατε πει παλιότερα για την αντίδραση της Άννας Βύση όταν τις προτείνατε να πάρουν στο πρόγραμμα τη Βανδύ. Και μπορεί τότε αυτό να ακουγόταν, ότι τι είναι αυτό το πράγμα. Ούτε κατά διάνοια δεν μπορεί να γίνει στον πλανήτη αυτός, ίσως σε κάποια άλλη ζωή. Είδαμε όμως την πορεία και πέρσι ότι αυτές οι δύο πλέον έχουν γίνει κολλητές και μάλιστα τις παζάρευε γνωστός επιχειρηματίας για να ενωθούν. Οπότε αλλάζουν οι εποχές. Θα πηγαίνανε εκεί στον Παπαγεωργίου και χάλασε τελικά το σύμφωνο. Χάλασε εκεί στο Φίβερ, ναι. Κοίταξε, τα συμφέροντα, ρε φίλε, καμιά φορά εμποδίζουν τις διχόνοιες. Τότε που μου το είπε η Βύση, ναι. Κάναμε ένα πρόγραμμα και είχα τη Βύση, δεν θυμάμαι τώρα με τι. Την είχα και ψάχαμε να βρούμε κοπέλες και τις λέω, ρε, είναι μια ωραία έτσι ταλαντούχα τραγουδίστρια εδώ. Ναι. Δεν ήξερα εγώ ότι ακολουθεί τα χνάρια τη Βύση, εδώ θα ψάξει. Η Βύση όμως παίρνει τα μηνύματα. Και μου λέει τι να την πάρουμε, ρε. Αυτή κάνει εμένα μου. Να την πάρουμε εδώ να με σπουδάσει. Ναι, γέλασε και εγώ δεν είπα τίποτα. Αλλά ναι. Περάσανε τα χρόνια. Η Βέσποινα είναι πανέξυπνη και αυτή χώραγε, ας πούμε. Και μια Βύση και μια Βανδύτη χώραγε η Αθήνα και η Ελλάδα. Ναι. Και πράγματι έγινε καλή, μεγάλη καλλιτέχνητα και
και η Βανδύ, και τώρα που μεγαλώσανε και οι δύο, επόμενο, όλοι θα κάνουν μια συνεργασία, είναι η περιέργεια του κόσμου, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα καλό σχήμα. Νομίζω... Μακάρι να είχα ένα μαγαζί να τις έπαιρνα και τις δύο. Θα τις παίρνατε και τις δύο, ε. Σε μένα θα αρχόντουσαν. Ναι, και εγώ αυτό το πιστεύω, για πλάκα. Να σας πω λίγο τώρα στο θέμα της κακοποίησης των γυναικών. Πιστεύετε ότι όλα αυτά που βγαίνουν στην επιφάνεια, όλα ισχύουν στο 100% ή κάποια είναι και για προβολή, για διαφήμιση, δηλαδή πατάνε στο mood, στη διάθεση της εποχής? Γιατί είναι λίγο, κάθε μέρα διαβάζουμε για κακοποίηση αυτήν, κακοποίηση την άλλη, κακοποίηση την άλλη. Και μου λέει ένας φίλος μου, αν γινόταν Me Too, αντρικό όμως, και λέγανε οι άντρες τι είχαν τραβήξει από τις γυναίκες, ειδικά σήμερα θα γινόταν χαμός, λέει. Δεν είναι μόνο οι γυναίκες τραβάνε, είναι και οι άντρες. Φίλε, δεν ξέρω τώρα, είναι και η πρώτη συνέντευξη. Εγώ θα είχα πάνω σε αυτό να σου πω πάρα πολλά, ναι, και από προσωπικές εμπειρίες, έτσι. Αλλά θα σου πω κάτι, ναι, ότι για μένα έτσι σταράζα με δύο κουβέντες. Ναι. Η γυναίκα είναι το αδύνατο φύλο. Ναι. Έτσι χαρακτηρίζεται και έτσι τη χαρακτηρίζω εγώ ακόμα. Ναι. Αφού είναι το αδύνατο φύλο, ο άντρας οφείλει και να την προστατεύει και να της δείχνει αγάπη και όλα αυτά, δηλαδή ένα σεβασμό, ναι, στη γυναίκα. Ναι. Και αυτό κάναμε και παλιά. Τώρα οι γυναίκες, δεν ξέρω, η εξέλιξη της μπρόχνη στα άκρα, έχουν τρελαθεί όλες. Αφού από τη φύση της η γυναίκα είναι γεννημένη να υποτάσσεται στο αρσενικό, στον άντρα. Ναι. Το έχει ανάγκη η γυναίκα. Όχι να την καταπιέσεις. Από μόνη θα έρθει να κουκουλιάσεις στην αγκαλιά του άντρα. Το αρσενικό. Είναι, ναι, η φύση. Ναι. Συμφωνώ. Και οι χαζές, γιατί οι χαζές θα τις πω τις γυναίκες, σηκώσανε μια παντιέρα πάνω ότι είμαστε ίδιοι με τους άντρες, ίδιο εκείνο, ο φεμινισμός, κάτι χαζά δηλαδή, και τις πρόγειν της πάει στην καταστροφή πάλι. Είναι απλά τα θέματα. Είναι η γυναίκα, είναι το αδύνατο φύλλο, όσο και αν θέλουμε. Δεν λέμε ότι είναι αδύνατη. Ναι. Ναι, κατάλαβα πώς το λέτε. Κατάλαβα. Είναι άξιες και καταξιωμένες γυναίκες. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό, αλλά για μας τους άντρες, για μένα, ναι, έτσι, και δυστυχώς οι Έλληνες, το 80% ηλία μου, ναι, η επαρχία, η Αθήνα, το καφενείο, το πεζοδρόμιο, εάν μπορούσε και έμπαινε στα κανάλια μέσα αυτά που κάνουν αυτές οι εκπομπές που βγαίνουν, ναι, και λένε τα πράγματα έτσι, θα τους έδινε χαστούκια, πίστεψέ με. Η γυναίκα είναι γυναίκα. Έτσι πρέπει να είναι, να έχει την επερηφάνεια της, να έχει την μόρφωσή της, να έχει ό,τι θέλει. Αλλά το αντρικό το φύλο με το γυναικείο είναι κάτι διαφορετικό, φίλε. Πρέπει να το δεχτούν, να το καταλάβουν και οι άντρες. Τώρα, τι, ναι, να πω από εκεί και πέρα. Ξέρω εγώ, δεν είναι. Και κλείνω με την κυβέρνηση. Πώς σας φαίνεται η σημερινή κυβέρνηση? Το πάει καλά, το πάει άσχημα, θα μπορούσε να το πάει καλύτερα? Έχει χάσει την μπάλα. Φίλε, όλες οι κυβερνήσεις, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που κάνω παρέα από τους άκρο αριστερούς, ναι, μέχρι τους άκρο δεξιούς. Τους αγαπάω, είναι φίλοι μου όλοι. Αλλά οι κυβερνήσεις πια τώρα, καλό είναι να είσαι η αντιπολίτευση, να έχεις ένα κόμμα που δεν είναι κόμμα εξουσίας, να μπορείς να λες την αλήθεια. Ναι. Όταν γίνεσαι κόμμα εξουσίας, όταν κυβερνάς, δεν νομίζω ότι κυβερνάει η Ελλάδα. Τώρα είμαστε μια επαρχία της Ευρώπης, κατευθυνόμενοι είμαστε. Αν είμαστε στους 10-20 κολλητούς της κυβέρνησης, θα πας καλά. Αν δεν είσαι στους 10 οικογένειες που είναι μέσα, είμαστε όλοι αδικημένοι. Ο Κοσμάκης, ναι, τραβάει τα... Περνάει άσχημα, πώς να το κάνουμε. Δηλαδή δεν με νοιάζει αν είναι ο Μητσοτάκης, αν είναι ο Τσίπρας ή αυτό το νέο το παιδί που βγήκε τώρα στο Πασόκ. Ο Ανδρουλάκης, ο Νίκος. Ο Ανδρουλάκης, ναι. Μακάρι να πάει καλά το παιδί. Θα έχει πορεία αυτός. Πώς το βλέπετε, τον Νίκο, τον Ανδρουλάκη? Μια χαρά είναι. Σαν αντιπολίτευση. Τα λέει πολύ ωραία. Όλοι τα λένε ωραία. Αλλά όταν πάρεις την εξουσία στα χέρια σου, είναι
να περνάει καλά ο κόσμος. Κύριε Αργύρη, αυτό δεν γίνεται και με τους τραγουδιστές. Όταν είναι μικροί, τα λένε ωραία και όταν φτιάχνονται, αλλάζει όλο το όλο τοπίο, το όλο ρεπερτόριο, η συμπεριφορά τους. Οι πολλοί είναι, Ηλία, ο κατασταλαγμένος ο καλλιτέχνης ή ο άνθρωπος ή ο πολιτικός. Αν έχει μέσα του την ομορφιά, δεν αλλάζει, φίλε. Ναι, 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 συμφωνώ. Εγώ όσο περνάνε τα χρόνια, γίνομαι πιο γνωστός, πιο απλός. Πώς να σου πω, δεν με έπιασε ποτέ η τρεμούρα ο κύριος Αργύρης να έχω έτσι, να έχω αλλιώς. Με μια μηχανή έχω το αυτοκίνητό μου, μπαίνω μέσα, φεύγω, πάω, γυρνάω. Το πιάτο μου το παίρνω μόνο με το μάγειρα και τρώω. Δεν έχω τέτοιες. Οπότε λέτε όσο πιο απλός, τόσο πιο μεγάλος. Έτσι. Αυτό αν και ορισμένοι καλλιτέχνες μένουν απλοί, είναι η ομορφιά της δουλειάς όσο ψηλά να φτάσουν. Ναι. Όπως και οι πολιτικοί και οι καλλιτέχνες, τέλος πάντων δεν θες να τους δεις, δεν ξοδεύεις λεφτά, δεν πας να τους δεις. Αλλά από τους πολιτικούς, φίλε, που μας κοροϊδεύουν, έχουμε όλοι απαιτήσεις. Σίγουρα. Και γιατί επεμβαίνουν στη ζωή μας, έτσι. Το θεωρείτε κοροϊδία το γεγονός ότι ενώ πρωτοχρονιά μας είχαν πει 2-3 μέρες πριν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κλείσετε, συνεχίστε, κάντε παραγγελίες, κάβες, φαγητά κτλ. Καλά, να συγγίνετε, μην νομίζεις ότι και αυτή είναι. Ναι. Γιατί ο άλλος τελείωσε. Αν το έλεγα κάτι, δεν ξέρω αν παίζετε. Δηλαδή, ο μαλάκας ο άνθρωπος ή ο χαζός ή ο βλάκας, θα τον πούμε καλύτερα. Είναι ο βλάκας ο αμόρφωτος και ο βλάκας ο μορφωμένος, ο πανεπιστημιακός. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι. Ναι. Ο έξυπνος ο άνθρωπος είναι έξυπνος άνθρωπος. Και σέβεται και ξέρει και τηρεί τους κανόνες της κοινωνίας. Ναι. Ο βλάκας και αμόρφωτος βλάκας να είσαι και μορφωμένος είσαι βλάκας. Ναι. Τι άλλο να πω. Ναι. Σωστός. Συμφωνώ. Κύριε Αργύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε Σαββάτο στο Argis Club με την Κωνσταντίνα και την υπέροχη ομάδα με καλό φαγητό και καλή μουσική. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.